Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Αλεξία. Τι συζητήθηκε σήμερα στη σύσκεψη για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης? Το βασικό θέμα που συζητήθηκε είναι κατά πόσο μπορεί να δημιουργηθεί και ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, εκτός από το ανώτατο δικαστήριο το οποίο υπάρχει εδώ και από την αρχή της δημοκρατίας. Μάλιστα. Και γιατί ακριβώς η κυβέρνηση και το ανώτατο δικαστήριο τώρα ζητούν εδώ και τώρα τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση? Ο βασικός λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση υποθέσεων και μάλιστα ο Υπουργός Δικαιοσύνης μας ανέφερε χθες ότι υπάρχουν υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν εδώ και 15 χρόνια. Πού διαφωνεί η αντιπολίτευση τώρα στο θέμα της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης? Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι το να υπάρχει και ανώτατο δικαστήριο και συνταγματικό ανώτατο δικαστήριο, αυτό θα δημιουργεί μια εμπλοκή, αφού το ένα δικαστήριο θα ελέγχει το άλλο. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μόνο το ανώτατο δικαστήριο που θα επιλαμβάνεται όλες τις υποθέσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της διαφθοράς, τι έχει ελεγχθεί στο Προεδρικό? Για τη διαφθορά συζητήθηκαν δύο θέματα. Είναι κατά πόσον θα δημιουργηθεί μια αρχή κατά της διαφθοράς, η οποία αυτό είναι η λυμμένη απόφαση, η οποία θα επιλαμβάνεται των υποθέσεων και κατά πόσον αυτή η αρχή θα έχει ανακριτικές εξουσίες. Δηλαδή θα μπορεί να διενεργεί και καταθέσεις και να ενεργεί σαν αστυνομία. Όμως η κυβέρνηση αρνείται αυτό το θέμα, θεωρώντας ότι με το να υπάρχει μια ανακριτική αρχή που θα έχει ανακριτικές εξουσίες, ουσιαστικά θα έχουμε δύο αστυνομίες στην Κύπρο. Γιώργο, άρα αναμένουμε πλέον τα νομοσχέδια να πάνε για ψήφιση στη Βουλή? Τουλάχιστον το θέμα της μεταρρύθμισης, μετά και την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, θεωρούμε ότι θα πάει το συντομότερο. Όσον αφορά το θέμα για την αρχή κατά της διαφθοράς, να σημειώσω εδώ ότι αύριο θα συζητηθεί για 19η φορά στην Επιτροπή Νομικών, όπου προκύπτουν πάρα πολλά θέματα και πολλές τροπολογίες και αναμένουμε ότι το συντομότερο θα πάει και αυτό στην Βουλή. Άρα μένουμε σε αναμονή για όλες τις εξελίξεις. Να σε ευχαριστήσουμε, ναι, Γιώργο, και να σου ευχηθούμε καλή συνέχεια. Στο επίσης.